Καλό σας απόγευμα. Σε υψηλούς τόνους λοιπόν και όπως παρατήρησε και χαρακτηριστικά ο Ανδρέας, δεν θυμίζει αυτή η Βουλή ότι είμαστε ένα μήνα μετά τις εκλογές. Πραγματικά σε πολύ υψηλούς τόνους είχαμε μια εκ νέου αντιπαράθεση, ένα brand affair Μητσοτάκη Τσίπρα λίγες μέρες, μάλλον λίγες ώρες πριν κλείσει η Βουλή για τις ολιγοήμερες διακοπές. Αυτή η αντιπαράθεση έγινε με αφορμή το διυπουργικό νομοσχέδιο και δει την ρύθμιση για την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου ή όπως αλλιώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την αποκατάσταση του Πανεπιστημιακού Ασύλου. Ο Πρωθυπουργός με πολύ μελανά χρώματα, Ανδρέα Κεμπάγια, περιέγραψε το τι συμβαίνει σήμερα στα ελληνικά πανεπιστήμια με την ανομία, την παραβατικότητα, τους φοιτητές που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν κανονικά μέσα στους χώρους. Διακίνηση ιδεών προφανώς δεν συμβαίνει όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση της ανομίας και της παραβατικότητας. Στην πρωτολογία του λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε σε όλους τους τόνους ότι η κυβέρνηση θέλει να μπει τάξη και τέλος στην ανομία και την παραβατικότητα. Όπως είπε, η κυβέρνηση δεν θέλει αστυνόμους μέσα στα πανεπιστήμια. Θέλει όμως να διώξει από τα πανεπιστήμια τους κουκουλοφόρους που αστυνομεύουν τη ζωή των καθηγητών και των φοιτητών μέσα στους χώρους αυτούς. Έχουν αφήσει τα πανεπιστήμια σαν κατακτημένα κτίρια, είπε ο κ. Μητσοτάκης, να ανήκουν σε κάποιους άλλους και όχι στους φοιτητές και τους καθηγητές. Παραδέχτηκε να σας πω ότι για το φαινόμενο αυτό υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων. Ωστόσο, επεσήμενε ότι ήρθε η στιγμή να γίνει μια πολύ τολμηρή συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει, να μην ωρεοποιείται το θέμα και να μην υπάρχουν ιδεολογικές αιμονές. Στο κλείσιμο της ομιλίας του, κάλεσε, όπως είπε, τα προοδευτικά κόμματα, κλείνοντας το μάτι κατά κάποιο τρόπο και στο κίνημα αλλαγής, να υπερψηφίσουν τη ρύθμιση για την αποκατάσταση του Πανεπιστημιακού Ασύλου, γιατί η πραγματική πρόοδος, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι αυτή, ενώ οτιδήποτε άλλο είναι συντήρηση. Ωστόσο, δεν φαίνεται, Στέλλα. Να σας πω επίσης ότι... Δεν φαίνεται από πλευράς του κινήματος αλλαγής να υπάρχει συμφωνία στο τέλος ημέρας, παρότι κάποιοι το θεωρούσαν πιο πιθανό πριν από λίγες ημέρες. Λοιπόν, φαίνεται ότι και οι διαβουλεύσεις που έγιναν το τελευταίο 24ωρο και μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Γεννηματά, αλλά και μεταξύ της κυρίας Γεννηματά και της κυρίας Κεραμέως, δεν φαίνεται να έχουν αποδώσει καρπούς. Και αυτό το λέω διότι στην συζήτηση, στο κλείσιμο της ομιλίας της, η κυρία Γεννηματά ξεκαθάρισε ότι αν δεν υπάρξει επαναδιατύπωση στο άρθρο 3 της παραγράφου που αφορά τη ρύθμιση για το Πανεπιστημιακό Άσυλο, τότε η κυρία Γεννηματά άφησε να εννοηθεί, μάλλον δεν το είπε ξεκάθαρα, ότι δεν θα ψηφίσει τη συγκεκριμένη διάταξη. Να σας πω με τι διαφωνεί η κυρία Γεννηματά. Η κυρία Γεννηματά διαφωνεί με το γεγονός να υπάρχει προληπτική δράση της αστυνομίας μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους και να μην επεμβαίνει η αστυνομία μόνο όταν τελείται κάποιο ποινικό αδίκημα. Από εκεί και πέρα όμως η κυβέρνηση λέει ότι οι πανεπιστημιακοί χώροι πρέπει να εξισωθούν με τους δημόσιους χώρους, δηλαδή με ό,τι συμβαίνει και σε μια πλατεία ή σε έναν άλλο δημόσιο χώρο, και η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω στη διατύπωση του συγκεκριμένου αυτού άρθρου. Περιμένουμε, Ανδρέα και Μπά, για να δούμε ποια θα είναι και η τελική απόφαση του κινήματος αλλαγής. Η ψηφοφορία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα ξεκινήσει γύρω στις 5 το απόγευμα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για το κίνημα αλλαγής, τις μεταδίδω με επιφύλαξη, ότι μπορεί στο άρθρο 1 και 2 να ψηφίσει υπέρ της ρύθμισης και στο 3, το οποίο είναι το επίμαχο, να δηλώσει παρόν το κίνημα αλλαγής. Περιμένουμε ωστόσο να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες. Το 1, 2 και 3 άρθρο αφορά τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι δεν είναι? Όχι, είναι στο 64 που αφορά το Πανεπιστημιακό Άσυλο. Είναι η παράγραφος 1, 2 και 3. Μπράβο, τις τρεις διατάξεις. Στην πρώτη και στη δεύτερη δεν διαφωνούν. Η τρίτη ήταν η αιχμή του δόρατος που ζητούσαν την αλλαγή. Η αλλαγή φαίνεται να μην γίνεται και ενδεχομένως σε αυτό υπάρξει παρόν. Περιμένουμε όμως για να δούμε αν τελικά θα επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά, Στέλλα, το κίνημα αλλαγή ζητάει την επαναφορά του νόμου Διαμαντοπούλου. Να υπάρχει και παρέμβαση είτε του Πρίτανη είτε του Πρετανικού Συμβουλίου για την λήψη απόφασης. Αυτή είναι η διαφωνία. Πάντως, αν δεν ψηφίσει το κίνημα αλλαγής, θα υπάρχει πλειοψηφία από τη Νέα Δημοκρατία και από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Δηλαδή, αν έχουμε απαρτία βουλευτών, 168, τουλάχιστον στο θέμα του ασύλου. Ναι, έτσι είναι. Τα υπόλοιπα κόμματα, Ανδρέα, καταψηφίζουν την ρύθμιση για το Πανεπιστημιακό Άσυλο. Είναι σαφές.
Ωστόσο, θα δούμε αν μέχρι τελευταία στιγμή γίνει κάποια προσπάθεια να βρεθεί μια χρυσή τομή. Να τώρα, σε ευχαριστήσουμε, Στέλλα. Ναι. Στέλλα, στα υπόλοιπα θέματα, γιατί υπάρχει και το κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εκεί, αν έχουμε καταλάβει καλά, το κίνημα αλλαγής περιμένει να δει πώς ακριβώς θα είναι οι διατάξεις. Συνομιλούσα το πρωί στο ραδιόφωνο με τον κύριο Καμίνη, που έχει και την εμπειρία ως δήμαρχος και είναι τώρα βουλευτής επικρατείας του Κινάλ. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Αφήνει ανοιχτό το κίνημα αλλαγής, περιμένοντας τις τελικές διατάξεις. Νομίζω κάποια άρθρα μπορεί να τα ψηφίσουν. Τα έχουν βάλει και σε ονομαστική ψηφοφορία κάποια άρθρα, ούτως ή άλλως, Αντρέα. Και το κίνημα αλλαγής έχει ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για κάποια άρθρα που αφορούν την απλή αναλογική, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η εντύπωση είναι ότι σε κάποια άρθρα μπορεί να δηλώσουν, να πούν ναι ή παρόν, και σε κάποια όχι, ανάλογα με τη διατύπωση. Θα δούμε και εκεί τι θα γίνει. Έχει ενδιαφέρον. Το κλίμα που επικρατεί πάντως αυτή την ώρα στη Βουλή, μπορείς να μας το μεταφέρεις, Στέλλα? Σε ήρεμη ήρεμα κυλάει η συζήτηση. Καταρχάς, υπάρχει κόντρα καθ' όλη τη διάρκεια των ομιλιών μέσα στο Κοινοβούλιο? Λοιπόν, όχι. Τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, την τελευταία ώρα, δεν υπάρχει κόντρα. Υπήρξαν πολύ υψηλοί τόνοι κατά τις δευτερολογίες κυρίως και τις τριτολογίες των δύο πολιτικών αρχηγών, του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα. Να σας πω ότι τα έδρανα ήταν γεμάτα, δηλαδή υπήρχαν πολλοί βουλευτές και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Και πραγματικά ήταν μια συζήτηση, θα σας έλεγα, και χθες και σήμερα, όπου είχε κόσμο μέσα στην Ολομέλεια, γιατί έχουμε δει και άλλες καταστάσεις να γίνεται μια συζήτηση με κενή Ολομέλεια. Υπήρξε ενδιαφέρον. Η τόνη, ναι, το έχουμε δει. Αυτή τη φορά θέλω να επισημάνω, και έχει μια αξία αυτό, ότι υπήρχε κόσμος και από την πλευρά, και από την πτέρυγα της κυβέρνησης και από την πτέρυγα της αντιπολίτευσης αυτή τη συζήτηση. Τώρα έχουμε κάποιους ομιλητές οι οποίοι είχαν εγγραφεί στον κατάλογο, διότι πραγματικά υπήρχε ενδιαφέρον. Ήταν πάνω από 100 οι ομιλητές που ήθελαν να μιλήσουν για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το διυπουργικό. Έχουν απομείνει άλλοι 15, αν δεν κάνω λάθος, προκειμένου στις 5 η ώρα να τερματιστεί αυτή η συζήτηση και να ξεκινήσει η ονομαστική ψηφοφορία επί των άρθρων που, όπως σας είπα, έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής. Μπορείς να μας πεις τα πιο σημαντικά σημεία που άκουσες εσύ τουλάχιστον στη συζήτηση που έχει διεξαχθεί μέχρι και τώρα? Για σημαντικά σημεία, όταν λέτε, εννοούμε για το, για το που highlights. Υπάρχουν συγκλήσεις. Κάποια highlights, κάποιες ομιλίες βουλευτών κάποια που να ξεχώρισαν. Φαντάζομαι ο Ζουράρης, όπως πάντα, ο σπάνιο είδος βουλευτή. Α, θέλετε να πούμε, ναι. Αυτό πραγματικά ήταν το χθεσινοβραδινό, ήταν μια ομιλία που δεν ξέρω αν περιποιεί τιμή, νομίζω δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν, και ειδικά μια τέτοια ομιλία μέσα στο Κοινοβούλιο. Οι εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν από τον κύριο Σουράρη ήταν αγοραίες, δυστυχώς. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που γίνεται αυτό. Ο κύριος Ζουράρης θεωρεί έτσι ότι με έναν εντός αγωγικών ποιητικό ίστρο μπορεί να πει τη θέση του λίγο καλύτερα ή να γίνει πιο χαρακτηριστικά, πιο καλός για, για κάποιους ακροατές. Ωστόσο, θεωρώ ότι η ομιλία του κύριου Ζουράρη, όπως σας είπα, δεν περιποιεί τιμή. Και συγκεκριμένα κομμάτια της ομιλίας θα τα ακούσουμε και λίγο αργότερα, ναι. Στέλλα. Ωραία. Εγώ, ό,τι όπως νεότερο, καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να αναφερθώ σε αυτά, θα με κόψει. Το έσουρου, ούτως ή άλλως, ναι. Σε ευχαριστούμε, λοιπόν. Στέλλα.